Ο κύριος Κούγια στη γραμμή, ο Αλέξης. Καλημέρα, κύριε Κούγια. Καλημέρα, καλημέρα. Συνήλθατε από τις εκλογές? Δεν έχω συνέλθει από πολλά πράγματα. Αυτά είναι τα πιο εύκολα. Έχουν δυσκολότερα υπάρξει στη ζωή μου. Τη δουλειά είσαι εσύ, ένας αξιόλογος, ένας που ασχολείσαι με την πολιτική. Μην το λες όμως, γιατί και εμένα ξέρεις, επειδή εγώ ουσιαστικά συνεργασία ήταν αυτό πράγμα. Μου το λένε πολλοί, τι δουλειά έχεις μετά από 30 χρόνια επιτυχούς διαδρομής να ασχοληθείς με την πολιτική. Αλλά με την πολιτική έπιασε, δεν πρέπει να ασχοληθεί και ο κόσμος, ο οποίος, ξέρω εγώ, μπορεί να προσφέρει, δεν λέω για μένα, γενικώς κάτι περισσότερο. Αν το βλέπουμε όλοι έτσι απαξιωτικά, να πούμε ότι η πολιτική, δηλαδή ένα βρώμικο πράγμα, τα αφήνουμε στη γωνία, τρέχει. Δεν είναι βρώμικο, όχι. Μην το συγχαίουμε. Σε καμία περίπτωση κανείς δεν είπε ότι είναι βρώμικο. Το θέμα είναι άλλο. Το θέμα είναι ότι άνθρωποι με πραγματικά ανεξαρτησία σκέψης, άνθρωποι με πραγματική προσωπικότητα και άνθρωποι που έχουν συνηθίσει στην καθημερινότητα να αναδεικνύουν, ειδικά στη δική σου δουλειά, δεν μιλάω για τη δική μας, μόνο το καλό και την καλή συμπεριφορά, προσπαθώντας να το κάνουν αυτό στην πολιτική, έρχονται σε πολύ δύσκολη θέση όσον αφορά την ψυχική του ισορροπία. Ναι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν είπα ότι δεν πρέπει να ασχολούνται αξιόλογοι με την πολιτική. Και πολλοί ασχολούνται. Και αυτή τη στιγμή στη Βουλή, συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια, έχουμε πολύ περισσότερους αξιόλογους ανθρώπους. Σωστό είναι αυτό. Νομίζω ότι είναι από όλα τα κόμματα. Έχει γίνει μια διόρθωση. Ναι. Από όλα τα κόμματα. Από όλα τα κόμματα, ναι. Με εξαιρέσεις. Εντάξει. Βλέπεις να τους λέει πολιτική. Mm-hmm. Στα Χανιά, χωρίς εγώ να έχω τίποτα, ξέρεις, συμπαθώ τον Πολάκη για αυτό που ήταν ως δήμαρχος. Εγώ έχω κάνει δικαστήρια σε όλη την Ελλάδα. Όμως κοίταξε, εξετέθησαν στον ίδιο νομό, ως υποψήφιοι με το ίδιο κόμμα, ο Πολάκης και ο Σταθάκης. Και βγήκε ο Πολάκης. Ναι. Και με μεγάλη διαφορά από τον Σταθάκη. Καλό είναι αυτό? Αυτό σκέψω το εσύ. Εγώ ξέρω ότι πριν από 2019 χρόνια, 2000 περίπου χρόνια, εκεί πάνω ήταν ένας ληστής και ο Χριστός και ο κόσμος από κάτω ήθελε τον... να σταυρώσει τον Χριστό. Δεν ξέρω πάντα το κριτήριο του κόσμου αν είναι το καλύτερο. Αυτό θέλω να σου πω λοιπόν. Επομένως, κάπως με δικαιώνεις, γιατί λέω, εσύ αλτρουιστικά σκέφτεσαι και λες, έχω τη δουλειά μου, έχω δώσει αυτά που μπορώ στη δουλειά μου, αντιμετωπίζω μια εκτίμηση, αυτή την εκτίμηση θέλω να την εισπράξω. Την εισέπραξα, Αλέξη μου, σε υπερθετικό βαθμό. Δηλαδή, πραγματικά ξέρω, ήταν συγκλονιστικό αυτό που σε δύο εβδομάδες κατάφερα και πήρα 13.103 σταυρούς προσωπικούς. Δεν έχει σημασία. Παρακολουθούσα, σε λέω ειλικρινά, τα αποτελέσματα και είχα μια λόγω της σχέσεως μας αυτής. Έτσι, δεν το ξέρω ότι το παρακολουθούσε, να σου πω, γιατί δεν είχαμε μιλήσει. Με τιμάτο ότι το έκανες, αλήθεια. Ήταν έκπληξη ότι έμαθα ότι εξετέθησε και μάλιστα ξέρεις πότε το έμαθα. Το έμαθα το βράδυ των εκλογών. Α, σου πω. Βλέποντας λέω, είναι ο δημοσιογράφος, δεν μπορεί να είναι άλλος. Ναι, και ναι. Βλέποντας πραγματικά αυτό το γεγονός, κοιτάξτε να δεις, από τη μια μεριά είναι θετικό, από την άλλη έκανα στο λογαριασμό μου. Πράγματι προσκαλούμε κάθε φορά χρόνια, πάρα πολλά χρόνια. Πάνω από 30 χρόνια να εκπαιθώ έτσι κι εγώ στην πολιτική. Εκτός από τη γειτονιά μου στην Πετρούπολη, που ήμουν χρόνια δημοτικός σύμβουλος, δεν ασχολήθηκα. Mm-hmm. Έτσι. Τώρα πάμε λίγο. Ναι. Πάμε σε αυτό που λέγαμε. Πάμε, ναι. Κάλεσα τον Αλέξη Κούγια, αγαπητές φίλες και φίλοι, γιατί έχουμε την αποφυλάξηση, έτσι, ναι, του καθηγητή στις ΣΕΡΕΣ. Πρέπει να σου πω, δεν στοχοποιεί, ότι ήταν λογιστής μου για κάποιο διάστημα. Άρα θα γνωρίσω ότι είναι αξιόλογος άνθρωπος. Εντάξει, αυτό είναι άλλο θέμα, αλλά πριν από 30 χρόνια ήταν ο πρώτος λογιστής, από τον πατέρα μου δεν τον είχα πάρει. Νομίζω και εγώ. Ήταν, έχει το καλύτερο λογιστικό γραφείο. Ένα από τα καλύτερα γραφεία λογιστικά στη Θεσσαλονίκη. Τώρα, γιατί αποφυλαγίστηκε αυτός? Δηλαδή, νομικά, για ποιον? Νομικά είχε το δικαίωμα να το κάνει. Δηλαδή, γνωρίζει πολύ καλά ότι για να υπάρχει δυνατότητα στους δικαστές που κρίνουν κατά την ανάκριση, ο δικαστής ένας είναι ή η δικαστής κυρία αν είναι, εδώ ήταν κυρία και ο εισαγγελέας, συμφωνούν αν πρέπει κάποιος να κρατηθεί για μια πράξη κακουργήματος που τιμωρείται πάντοτε με ποινές με τον παλιό κώδικα άνω των 10 ετών, τότε κρίθη με αυτόν τον τρόπο. Ο κατηγορούμενος πράγματι κατηγορεί τον για κακουργήματα άνω των 10 ετών μαζί με τους άλλους δύο συγκατηγορούμενους, οι οποίοι καθηγητές, αλλά φροντιστές αυτούς. Αυτός ήταν καθηγητής, ο ΤΕΗ. Συμφώνησαν και τον κράτησαν. Τον κράτησαν και με επανειλημμένες αιτήσεις καθ' όλη τη διάρκεια της ανακρίσεως. Μόλις η δικογραφία έκλεισε, η δικογραφία πήγε στη Θεσσαλονίκη, όπου θα κρυθεί η υπόθεση. Θα κρυθεί από το μερές κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, ως καθήλυν αρμόδιο, κατά τόπον αρμόδιο και καθήλυν, γιατί η περιοχή των Σερών υπάγεται για τα κακουργήματα στη Θεσσαλονίκη. Εκεί γίνονται τα κακουργήματα. Υπευλήθη πάλι αίτημα και αποφυλακίστηκαν όλοι. Γιατί πραγματικά δεν θα κάνω καθόλου υπεράσπιση. Μην εκπλαγείς στην υπόθεση αυτή, αν εκδοθεί απαλλακτικό βούλευμα.
Έχει σχέση με την αλλαγή του ποινικού κώδικα ή όχι? Όχι, καμία σχέση. Καμία σχέση, έτσι είναι ανεξάρτητο. Το ιστορικό, η ουσία της υποθέσεως, τα αποδεικτικά στοιχεία. Θα σα δώσω ένα παράδειγμα μόνο θα πω. Μία φοιτήτρια αστυνομικός έλεγε ότι εγώ πήγα και κόπηκα σε αυτές τις μία, δύο, τρεις εξετάσεις που έδωσα εκεί και κόπηκα γιατί δεν πήγαινα να πάω σε αυτό το φροντιστήριο. Έγινε έρευνα όμως. Εμείς ζητήσαμε πραγματογνωσία γιατί η κυρία ανακριτής το άκουσε. Αυτός ο αστυνομικός λέει αλήθεια. Λέει. Δεν είχε δώσει εξετάσεις δύο φορές. Δεν είχε προσέλθει καν. Ναι. Καταλαβαίνετε ναι. Πώς τα πράγματα. Τώρα αυτό στις πλάτες του πέρα από το στίγμα, το κοινωνικό, όπως σε κάθε περίπτωση συμβαίνει. Εντάξει, πέρα από αυτό δεν το εξετάζω. Τυπικά, νομικά κτλ. Έχει ζητήματα, δηλαδή μπορεί να πάει πάλι να διδάξει. Μα δεν έχει απαλλαγή ακόμη. Μπορεί, ναι, μεν ο νόμος λέει ότι τώρα πια έχει δικαίωμα κανείς να ζητά την αντικατάσταση προσωρινής κρατήσεως. Ο λόγος που κρατείται κάποιος προσωρινά δεν είναι έτσι απλά ο καθένας βάζει κάποιον στη φυλακή. Πρέπει να είναι υπότροπος, να δυσκολεύσει το έργο της ανακρίσεως, δηλαδή να έχει δυνατότητα να πείσει ή να του εκφυάσει τους μάρτυρες να αλλάξουν τις καταθέσεις τους. Και το τελευταίο είναι να ύποπτος φυγής. Δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος θα φύγει στο εξωτερικό. Η θεολογία ήταν ότι τον βάζουμε στη φυλακή για να μην ξανακάνει τα ίδια. Τα ίδια αυτά τα οποία αρνείται αυτός έτσι. Και που ήρθαν και τον υπερασπίστηκαν και σειρά συναδέλφων των καθηγητών. Και πολύ σημαντικοί άνθρωποι γενικότερα. Νομίζω ότι καθυστέρησε πάρα πολύ για την φυλάξη του. Αν δεν υπήρχε αυτή η δημοσιότητα, θα έπρεπε να είναι εκτός φυλακών άνθρωπος. Και αν δεν υπήρχε και αυτή η ιδιότητα. Από εκεί πέρα, εγώ δεν κρίνω ποτέ το έργο των ανακριτών. Έτσι σκέφτηκαν η κυρία ανακριτής Σερών και η κυρία Σεγγελιάς. Και σέβομαι το έργο τους. Γιατί ξέρετε, πριν από δύο εβδομάδες, ένας άνθρωπος στην Αθήνα, ο καλύτερος εργολάβος της Μυκόνου, το συνέλαβαν και του είπαν σκότωσες κάποιον στην Μυκόνου. Ποιος το λέει αυτό? Κανείς. Πού είναι αυτός που σκοτώθηκε δεν ξέρουμε. Εξαφανίστηκε. Εξαφανίστηκε ένα μήνα μετά που είχατε ένα επεισόδιο. Και γιατί τον έχω σκοτώσει εγώ και γιατί είναι σκοτωμένος? Όχι, στη φυλακή. 17 μήνες στη φυλακή. Γίνεται το δικαστήριο στην Αθήνα. 7-0 αθώος ο άνθρωπος. 17 μήνες στη φυλακή. Έχασε τη δουλειά του. Έχασε την εκτίμηση του κόσμου γενικότερα. Ναι. Δεν θέλει να πασταθεί. Το δεύτερο είναι το χειρότερο. Το στίγμα είναι το χειρότερο, νομίζω. Μένει. Ξέρεις, τα καλά νέα χάνονται γρήγορα. Ναι. Τα κακά νέα, ειδικά για τους ξεχωριστούς ανθρώπους, μένουν για πάντα. Mm-hmm. Εγώ αγωνίστηκα για την αθότητα του Παπαγεωργόπουλου στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος τελικώς καταδικάστηκε με 3-2 ψήφων. Και μετά από ένα μήνα, ο δικαστής που τον δίκασε, ο πρόεδρος, έγινε διευθυντής σχολής δικαστών. Ναι. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Και η μία δικαστής που ήταν στην έδρα ήταν αδελφή του Γενικού Γραμματέα Μεγάλου Κόμματος. Μάλιστα. Που ήταν απέναντι. Στην πράγματα γίνονται στη δικαιοσύνη. Ο άνθρωπος ταλαιπωρήθηκε, πάθε δύο φράγματα. Το στίγμα έμεινε για τον Παπαγεωργόπουλο. Μιλάμε για ένα ξεχωριστό άνθρωπο και πολιτικό. Δεν μιλάμε για ένα απλό πολιτικό, μιλάμε για ένα Ολυμπιονίκη, για ένα γιατρό και πολιτικό και δήμαρχο πόσες τεραετίες. Δεν μπορώ να πω κάτι. Θα κλείσουμε. Διαβάζω από μία συνάδελφό σου, Κατερίνα, εδώ στη Θεσσαλονίκη, η οποία λέει: Δημήτρη, γι' αυτό δεν μπορείς να εκλεγείς. Αν ο φίλος σου Αλέξης Κούγιας έμαθε τη βραδιά των εκλογών της υποψήφιος, δεν έκανες καλή προεκλογική εκστρατεία. Έπρεπε να αρχίσω να τηλεφωνώ σε όλους σας. Είμαι εδώ, Αλέξη μου. Ένα συνάδελφό σου τον τίμησα με την παρουσία μου, με κάλεσε. Mm-hmm. Και μάλιστα σε ένα περίεργο κόμμα, γιατί τον γνώρισα σαν τον Κώστα το Χίτα. Ναι. Ναι. Ήταν εδώ στον Focus. Εμείς βγάλαμε 4 εδώ στον Focus. Ο οποίος εξαιρετικό παιδί. Ναι. Και αν το ξέρω, θα ερχόμουν. Βλέπεις, εγώ δεν έκανα. Δεν ήξερα αυτά πολιτικά, αντικά δεν τα ξέρω εγώ. Να καλώ τους φίλους μου να μου μιλάνε για μένα. Είδες με δικαιώνεις. Να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ. Καλημέρα.